πράγματα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, σε αυτή την πίεση, τι αντιστάσεις υπάρχουν και αν όντως μπορείτε να υποσχεθείτε στον κόσμο ότι στην τελική δεν θα μείνει απροστάτευτος. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είχαμε πει προεκλογικά επαναλήφθηκε και στις προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης και είναι αυτή τη στιγμή και το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε στην Ελλάδα να συμβεί το φαινόμενο το οποίο συνέβησε με τη συντηρητική κυβέρνηση, τη δεξιά κυβέρνηση της Ισπανίας και σε μικρότερο βαθμό με τη συντηρητική κυβέρνηση που είχαν οι Πορτογάλοι. Εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή προφανώς να κατοχυρώσουμε σε πολύ μεγαλύτερο ύψος αντικειμενικές αξίες από αυτά τα οποία λέει το κουαρτέτο, και το κουαρτέτο λέει αυτά τα πράγματα γιατί αυτά πιστεύει και αυτά εκπροσωπεί, στον αντίποδα δηλαδή των δικών μας θέσεων και των δικών μας απόψεων. Εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να εγγυηθούμε είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα της συμφωνίας δεν θα αφήνει τους ανθρώπους έκθετο, δεν θα τους αφήνει στους δρόμους, με συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, με συγκεκριμένες νομοθετικές τρομακτικές πίεσεις, αλλά υπάρχουν και οι δικές μας τρομακτικές αντιστάσεις. Αυτό πάει αλυσίδα, πάει στην ανακεφαλαιοποίηση, πάει στην αξιολόγηση, πάει στο χρέος. Εμάς ο στόχος μας είναι, κοιτάξτε, να δούμε ποια είναι η στόχευση, από τι σημείο εκκινεί ο καθένας αφετηριακά, πού καταλήγουμε, ναι, και να τι μην προκαταλαμβάνουμε. Ποιος είναι ο σκοπός? Εντάξτε, έχετε δει ότι την τελευταία πενταετία οι θεσμοί, τρόικα προηγουμένως, κουαρτέτο τώρα, ναι, ζητούν όσα περισσότερα μπορούν. Ναι. Εμείς δεν είμαστε μια κυβέρνηση αυτό που σε αυτά τα κελεύσματα λέμε δηλαδή ότι αυτό είναι ευλογία και έπρεπε να το είχαμε εφεύρει από μόνοι τα μας. Τα σπίτια στο σφυρί, τι θα ούτε το προσφέρει? Θα σας πω, ούτε λέμε Βουλιάδη αυτό που είχα ακούσει τον κύριο Βορύδη να ομολογεί πριν από ένα περίπου χρόνο κοινικά, αν κάποιος δεν μπορεί να ζήσει σε μια συνοικία όπως το Περιστέρι, ας το πουλήσει να πάει στο Καματερό που μα είναι και λίγο να πιο, να το πιο πουλήσει, φθηνά. Κύριε Ζαχαριάδη, αυτό το οποίο θέλουν, να για να απαντήσω και στην προηγούμενη ερώτηση, κύριε Σιαφάκα, είναι να βάλουν ένα τμήμα των πολιτών ενοικιαστές στα σπίτια τους ή να κάνουν αυτό που έγινε στην Ισπανία, να αγοράσουν επιθετικά funds, τα δάνεια και να μπορέσουν να τα πουλήσουν κερδοσκοπώντας πάνω σε αυτά. Εμείς προσπαθούμε αυτό να το αποφύγουμε. Ποια είναι η άμυνα η δική μας, κύριε Ζαχαριάδη? Καταρχήν η άμυνα η δική μας είναι η πολιτική βούληση της κυβέρνησης. Το γεγονός ότι σε μια σειρά ζητημάτων τα οποία άπτονται των προαπαιτούμενων και της εκτέλεσης υλοποίησης του προγράμματος εμείς δεν σημειώνουμε καθυστερήσεις. Ναι, γιατί, και το γεγονός όμως το λέτε αυτό, γιατί ότι υπάρχει εμείς και μια δυσαρέσκεια ότι κάποια, ιδιαίτερα για τα πρώτα προαπαιτούμενα, δεν έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση είτε με εγκυκλίους είτε με υπουργικές αποφάσεις, και γι' αυτό πήγε και λίγο πίσω, καταλαβαίνουμε, για την άλλη εβδομάδα ακούσαμε τον κύριο Ντομπρόφσκης πάντως να λέει χθες, και το υποδόσει των 2 δις. Όποιος έχει παρακολουθήσει προσεκτικά αυτή την περίοδο, τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι δανειστές, η μερίδα των δανειστών, θα δουν ότι και αυτοί προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και να πιέσουν περισσότερο, αλλά και εμείς τηρούμε τη συμφωνία και προσπαθούμε να κατοχυρώσουμε τη θέση και το κύρος της χώρας μας. Το γεγονός ότι έρχεται, για παράδειγμα, αύριο ο κύριος Ολάντ με μία ανοιχτή ατζέντα, σήμερα και αύριο μιλάει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Με μια ατζέντα ανοιχτή σε πολλά ζητήματα τα οποία άπτονται πολιτικής, η οποία υπερβαίνει τα δημοσιονομικά ζητήματα, θα δει ότι το πολιτικό επίπεδο της σύγκρουσης και της διαπραγμάτευσης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχει πολλές πτυχές. Άρα λοιπόν εγώ κρατώ και προσέχω πολύ δηλώσεις σαν αυτές οι οποίες αναφέρθηκαν προηγουμένως. Έχω να πω όμως ότι με βάση τα όσα συμφωνήσαμε, εμείς προχωράμε εντατικά την εφαρμογή του προγράμματος, και με το γεγονός ότι έχουμε μέσα σε ένα χρόνο κερδίσει 3 εκλογικές μάχες, αυτό μας δίνει δύναμη, αυτό μας δίνει πολιτική νομιμοποίηση, αλλά και τη δυνατότητα για συμμαχίες με άλλες χώρες στην Ευρώπη στο πολιτικό επίπεδο, ώστε να έχουμε και εμείς τις αντιστάσεις μας και την προστασία που πιστεύετε χρειάζεται. Πιστεύετε ότι εκπέμπει μήνυμα ο κύριος Ολάντ και στην Ελλάδα ότι, για παράδειγμα, είστε μέσα στο κάδρο του ευρώ, είστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επενδύστε, που λέει στους Γάλλους επιχειρηματίες στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα στέλνει και μήνυμα στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα πλέον κινείται σε έναν άλλον άξονα
σταθερότητας, οικονομικής ανάπτυξης, γιατί είπε σήμερα στην Καθημερινή ο κύριος Σολάν ότι κάντε τις μεταρρυθμίσεις, υλοποιήστε τα μέτρα και μετά πάμε ολοταχώς για ανάκαμψη και ανάπτυξη. Κυρία Σκιαβάκα, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό το ερώτημα, διότι μου δίνετε τη δυνατότητα να κάνω και την αντιπαραβολή σε σχέση με όσα είπε ο κύριος Σόιμπλε στην προχθεσινή του συνέντευξη στη Λιμπερασιόν, όπου ο κύριος Σόιμπλε βγήκε ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας, μετά το προχώρημα των προαπαιτούμενων, μετά την ομαλοποίηση του πολιτικού κλίματος στην Ευρώπη απέναντι στην Ελλάδα, να επαναφέρει έναν μπαμπούλα του Brexit, διότι εκτιμά ότι την επόμενη περίοδο αναδιατάσσεται το σκηνικό πολιτικά στην Ευρώπη και το συμφέρει να ασκεί τέτοιες πολιτικές πιέσεις. Για μας λοιπόν είναι θετικό το γεγονός της επίσκεψης του κυρίου Ολάντ, είναι θετικές οι διατυπώσεις οι οποίες έχουν έρθει την τελευταία περίοδο για πολλά ζητήματα. Δεν βάζω στην ατζέντα μόνο το χρέος, βάζω ζητήματα όπως το κρίσιμο ζήτημα της μετανάστευσης, όπου εκεί πέρα υπάρχει μια μεγάλη πολιτική σύγκρουση στην Ευρώπη για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, όπως και μια σειρά άλλων ζητημάτων, όπως το ζήτημα των αλλαγών, των μεταρρυθμίσεων, της πάταξης της φοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής. Εκεί πέρα εμείς έχουμε να διδαχτούμε πολλά και από τον τρόπο που κάναν αλλαγές και θετικές υπέρ της κοινωνίας μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο οι Γάλλοι, αν θέλετε και οι Γερμανοί, που σε αυτή την περίπτωση μας πιέζουν. Ένα λεπτό. Εκτιμάτε ότι όταν βρεθούμε σε δυσκολία, γιατί λέγαμε και πριν ότι ουσιαστικά είναι μια συνέχεια της συμφωνίας που υπογράψαμε και συμφωνήσαμε την 13η Ιουλίου. Εκτιμάτε, κύριε Ζαχαριάδη, ότι όπου κολλάμε στην υλοποίηση, στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, οι Γάλλοι με τεχνογνωσία, με εμπειρία θα είναι δίπλα μας? Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Ολάν σήμερα διαδραματίζει και έναν τέτοιο ρόλο. Κοιτάξτε, εμείς θα θέλαμε να διευρύνουμε το πεδίο των πολιτικών μας συμμαχιών το περισσότερο δυνατόν. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε ούτε φανταστικούς εχθρούς, αλλά ούτε φανταστικούς φίλους. Αξιολογούμε τη στάση της Γαλλίας, ιδίως το τελευταίο τετράμινο, ως θετική. Και αυτό θα κριθεί βεβαίως και από τα όσα θα υποθούν αυτές τις ημέρες της κρίσιμης αυτής επίσκεψης. Θεωρούμε όμως, και θέλω να προσυπογράψω αυτό που είπατε στην κουβέντα που κάνατε στο προηγούμενο τραπέζι σχετικά με την αλλαγή του πολιτικού χάρτη στην Ευρώπη, ότι αν έχουμε μία κυβέρνηση στην Πορτογαλία η οποία θα συναπαρτίζεται από τους σοσιαλιστές, τον μπλόκο της αριστεράς και τους Πορτογάλους κομμουνιστές, θα έχουμε έναν ακόμα πιο πολύ φίλο μας σε σχέση με το να έχουμε έναν ακόμα πιο πολύ αντίπαλό μας, όπως ήταν ο κύριος Κοέλιο, ο οποίος στις αρχές ιδίως της διαπραγμάτευσης μας ασκούσε έντονη πίεση. Ναι, γιατί και η Πορτογαλία βέβαια, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της σημερινής του κυρίου Γιουκέρμου, Μοσκοβιστή, Σούλτς, Σόιμπλε, η Πορτογαλία ήταν από τις χώρες που τοποθετήθηκε υπέρ μας στη διαπραγμάτευση του τριήμερη, την τρίμερη, την πολύ πολύ δύσκολη. Για δηλαδή ήταν είπα από τις χώρες που τοποθετήθηκε υπέρ μας, παρόλο που ήταν απέναντί μας ως προς την πολιτική ταυτότητα της κυβέρνησής της. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή της διαπραγμάτευσης, διότι όντως όταν η διαπραγμάτευση κορυφώθηκε, οι χώρες του Νότου, μεταξύ αυτών και η Ισπανία, σας θυμίζω τον Υπουργό Οικονομικών της Ισπανίας, τον κύριο Ντεγκίντος, ο οποίος μας έκανε πολύ σκληρή κριτική τους πρώτους μήνες της διαπραγμάτευσης, είπαν ότι αν μπει το δίλημα να φύγει ή να μείνει η Ελλάδα στο κοινό νόμισμα, εμείς λέμε να μείνει. Διότι είδανε στον εαυτό τους την επόμενη μέρα αν συνέβαινε μια τέτοια εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε και νομίζουμε ότι σε ένα βαθμό, σε μικρότερο βαθμό και με μικρότερη ταχύτητα σε σχέση με αυτό που θα επιθυμούσαμε, αρχίζουμε να το πετυχαίνουμε, είναι ένας συνασπισμός πολιτικών δυνάμεων, κρατών που να αμφισβητούν τη γερμανική πρωτορία και τη μονοκρατορία της λιτότητας στην Ευρώπη. Λοιπόν, μιας και θυμηθήκαμε και δηλώσεις των πρωταγωνιστών εκείνης της βραδιάς, που ουσιαστικά έπαιξε και την επόμενη μέρα για την χώρα, και είδαμε έτσι το γαλλικό ντοκιμαντέρ με τις δηλώσεις του κυρίου Γιουνκέρ, του κυρίου Μοσκοβισή, μεταξύ άλλων. Κράτησα από τον κύριο Γιουνκέρ πάντως να λέει ότι αυτή είναι κατόρθωμα αποκλειστικά του Αλέξη Τσίπρα
η χειρότερη και η πιο σκληρή συμφωνία η οποία έφερε στον ελληνικό λαό. Αναφερόμενος και στην ιστορία του δημοψηφίσματος. Όπως επίσης και ο κύριος Μοσκοβισή, ο οποίος είπε έρχονταν εδώ, δεν ήξεραν τι ακριβώς συζητάμε, δεν γινόταν διαπραγμάτευση για μεγάλο διάστημα με τον κύριο Βαρουφάκη. Μας πήγαιναν μέχρι τέλους να μας πούνε, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείτε να μας διώξετε. Και φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε. Κοιτάξτε, η κάθε πλευρά έχει το δικαίωμα να εκτιμά και το αποτέλεσμα αλλά και τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με έναν τρόπο ελεύθερο. Εμείς έχουμε καταθέσει και τις σχέσεις μας. Ο κ. Τσίπρας το έχει απαντήσει αυτό πάντως. Ναι, έχει απαντηθεί, αλλά θέλω να πω ότι σε κάθε περίπτωση το τι λέει και ο κύριος Σόιμπλε, το τι λέει και ο κύριος Μοσκοβισή, όλα αυτά μπαίνουν στο παζλ της επόμενης μέρας. Τι έχει σημασία όμως να δούμε μέσα από αυτή την πορεία της διαπραγμάτευσης και με δεδομένο αυτό το αποτέλεσμα. Ποια πράγματα καθυστέρησαν και όντως πήγανε τη χώρα πίσω, όπως η ύφεση που έχουμε για το 2015 και θα συνεχιστεί και το πρώτο τρίμηνο του 2016, αλλά και τι κερδίσαμε. Επίσης, διότι πρέπει να ρίξουμε το βάρος. Να πούμε και αυτό που είπε και ο κ. Σκουλιαράκης εχθές και να το θυμίσουμε, για να μην κάνουμε μόνο θεωρητική συζήτηση. Γιατί, ναι, αισιοδοξούμε κάπως ότι δεν θα είναι χειρότερη ύφεση του χρόνου, τουλάχιστον έτσι λένε τα τελευταία στοιχεία. Ωστόσο, είχα υποσχεθεί, η κυβέρνηση εννοώ, ότι το πρώτο τρίμηνο του 2016 θα φύγουν τα capital controls. Και ο κ. Σκουλιαράκης μας είπε χθες ότι πάμε για το τελευταίο μέρος του εξαμήνου του 2016. Ένα-ένα τα ζητήματα για να μπορούμε να τα απαντούμε κιόλας. Άρα λοιπόν να δούμε τι κέρδισε η Ελλάδα. Η Ελλάδα κέρδισε σε μια σειρά ζητημάτων τα οποία οι εταίροι δανειστές τα θεωρούσαν κλειστά να τα ανοίξει και να είναι αυτή τη στιγμή υπό διαπραγμάτευση. Τα έχουμε κουβεντιάσει να μην καταναλώσουμε τηλεοπτικό χρόνο. Και κατάφερε 20 δις χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα για τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν έχουμε μια αρχική μεγάλη δυσκολία, διότι όντως στο τέλος του 7 μήνου συνέβη ένας οικονομικός πόλεμος που αυτή τη στιγμή έχει φέρει σε δύσκολη κατάσταση στην ελληνική οικονομία. Όμως οι μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές που εξασφαλίσαμε με αυτή τη συμφωνία είναι πολύ πολύ καλύτερες και αυτό δεν χρειάζεται να σας το λέω, Ζαχαριάδη. Δεν χρειαζόταν το τρίτο μνημόνιο, κύριε. Κοιτάξτε, είχε δρομολογηθεί μια ναρκοθέτηση της ελληνικής οικονομίας στα τέλη του 2015. Εμείς προσπαθήσαμε όλο αυτό το 7 μήνο να το αποφύγουμε. Φάνηκε και με τιμωρητική διάθεση από την πλευρά των δανειστών ότι θέλανε να συνεχίσουν αυτή τη διαδικασία και δεν μας δώσανε τις ανάσες ρευστότητας και πολιτικής εμπιστοσύνης που θα μπορούσαν να είχαν βάλει τη χώρα σε ένα διαδρομό. Δεν το λέγαμε για όλο αυτό το διάστημα. Να μην μιλήσουμε για συνθήματα. Εμείς δεν είναι θέμα το βασικό που λέγαμε. Γιατί είμαστε να βάλουμε. Εγώ κάνω έναν διάλογο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Θέλω να απαντήσω. Λίγο να σας βάλω μία. Παρακαλώ να μην φύγουμε από αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Μα δεν πρόκειται να φύγουμε από αυτό. Παρακαλώ, μόνο αυτό. Εμείς θέλαμε. Την διαπραγμάτευση εκ του ρεπορτάζ. Δεν πρόκειται να φύγουμε από αυτό. Για τη διαπραγμάτευση θα μιλήσουμε. Δεν πρόκειται να φύγουμε από το ζήτημα στο οποίο αναφέρεστε. Απλώς δεν μιλούσαμε τότε με συνθήματα. Όταν, επειδή ακριβώς καλύπταμε το οικονομικό ρεπορτάζ και τις διαπραγματεύσεις, όταν ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών ξεκινούσε τη διαπραγμάτευση με το ότι δεν χρειάζομαι χρήματα στην παρούσα φάση, μπορεί να χρειαστώ στο μέλλον, προφανώς δεν δημιουργούσε ένα αρνητικό κλίμα στο ξεκίνημα της διαπραγμάτευσης. Να σας διευκολύνω θέλω. Το κατανοώ. Και επειδή είναι απολύτως σαφές, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω το εξής. Το βασικό σύνθημα της διαπραγμάτευσης για μας δεν είναι ότι δεν θέλαμε λεφτά. Δεν θέλαμε τη λιτότητα. Σαφές. Αυτό δεν μπορέσαμε δυστυχώς να το αποφύγουμε. Πήγαμε σε υπιότερη λιτότητα. Η υπιότερη λιτότητα 20 δις για τα επόμενα χρόνια. Και είναι στο δικό μας χέρι να κάνουμε τις ρήξεις, τις τομές και τις αλλαγές. Μιλάμε, θα ήταν χειρότερα. Θα ήταν εύκολο να πω ότι αυτό το οποίο συμφωνούμε εμείς είναι καλύτερο σε σχέση κτλ. Επειδή όμως ζούμε έναν πρώτο χρόνο, μία ζωή, μία πραγματικότητα, εμείς εκτιμούμε
ότι η ελληνική οικονομία μέσω μακροπρόθεσμα έχει δυνατότητες να αναπτυχθεί καλύτερα με τη συμφωνία που φέραμε εμείς. Επειδή όμως δεν θέλω να αφήσω με τους πολίτες όρθιους, με το τραπεζικό σύστημα ανακεφαλαιοποιημένο και υγιές και με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, δεν θέλω να αφήσω, και γι' αυτό ήμουν επίμονος προηγουμένως, αυτό το ζήτημα της αδιαφάνειας των διαπραγματεύσεων. Διότι βγαίνει ο Ζαχαριάδης, λέει μια γνώμη, λέει ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, λέει τη δικιά του γνώμη και δημιουργείται μια σύγχυση. Τι είπαμε εμείς? Ότι στο ζήτημα των διαπραγματεύσεων χρειάζεται διαφάνεια. Και χρειάζεται διαφάνεια άρα να επιτηρείται η διαπραγμάτευση από δημοκρατικά νομιμοποιημένους θεσμούς όπως το Ευρωκοινοβούλιο. Όταν η διαπραγμάτευση διεξάγεται μέσα σε 4 κλειστούς τείχους και την υπεροπλία και στον εγχώριο τύπο, αλλά κυρίως στον διεθνή που παίζεται το παιχνίδι, τον έχουν συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες και συγκεκριμένα πολιτικο-οικονομικά συμφέροντα, τα πράγματα για τους πιο αδύναμους και συγκεκριμένα για την Ελλάδα δυσκολεύουν. Θα ήταν όλα διαφορετικά στην ενημέρωση των πολιτών εάν μπορούσαν διαφανώς να δούνε τι έλεγε ο Έλληνας, τι έλεγε ο Τροϊκανός, τι διαπραγματευόταν, ποιες δυνάμεις υπερασπίζονταν, αλλά να είχαμε και ένα feedback τι έλεγε ο Έλληνας το 13, το 12, το 11 και το 10. Έτσι θα είχαμε μια άλλη ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, γιατί είπατε, κύριε Ζαχαριάδη, ότι αυτός ο χρόνος είναι ο πρώτος χρόνος και θέλουμε να δούμε τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης της δικής σας. Ωστόσο, είναι ο έκτος χρόνος κατά σειρά, πολύ δύσκολος για τον Έλληνα πολίτη.